Αυτό είναι το μήνυμα, να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να προσέλθουν στην κάλπη της Κυριακής αλλά και να ενδυναμώσουν την ελληνική λύση έστειλε από το Ηράκλειο που βρίσκεται και περιοδεύει σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιάννης Κάλκος. Κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι μας είχαν ζητήσει να βρεθούμε κοντά τους, να κουβεντιάσουμε για τα θέματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, βεβαίως του τουρισμού που δεν έχει την πληρότητα που περιμέναμε και βεβαίως τα θέματα της ενέργειας που είναι και ένα ζήτημα για την παραγωγή μας. Στην Κρήτη με τη μεγάλη παραγωγή θα έπρεπε να φροντίσουμε να παρέχουμε και χαμηλότερες τιμές στο ρεύμα και χαμηλότερες τιμές στα εφόδια, στα λιπάσματα, ούτως ώστε και οι παραγωγοί μας να μπορούν πολύ πιο εύκολα να μας κάνουν καλύτερες τιμές για να μπορούμε και εμείς να ανταποκριθούμε. Στο πλαίσιο της κορύφωσης της προεκλογικής εκστρατείας βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε επαφές με τοπικά μέλη και στελέχη του κόμματος αλλά και πολίτες με τους οποίους συνομίλησε στη διάρκεια της επίσκεψής του στο εμπορικό κέντρο της πόλης καταγράφοντας την ανησυχία τους για το κύμα της ακρίβειας και προβλήματα όπως οι ελλιπείς υποδομές στο νησί την ώρα που η Κρήτη, όπως είπε, θα έπρεπε να αποτελεί στρατηγικό κομβικό σημείο για τη διασύνδεση της Ευρώπης με όλα τα μεσογειακά κράτη και την Αφρική. Η Κρήτη ως μοναδικό σημείο στην Μεσόγειο έχει επιρροή στη Βόρεια Αφρική. Αυτή την επιρροή εμείς δεν την έχουμε αξιοποιήσει. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να κατασκευαστεί το λιμάνι που έχει ζητηθεί στο Τιμπάκι. Δεν έχει γίνει. Θα μπορούσε να γίνουν άλλα μεγάλα έργα τα οποία να συνδέουν την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική και πραγματικά εδώ να δημιουργήσουμε υπεραξία στον τόπο μας. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο στρατηγικός σχεδιασμός. Θέλουμε πρακτικά θέματα να λυθούν για τους κριτικούς, ούτως ώστε παράλληλα με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τα μεγάλα έργα και βεβαίως το βόρειο δικό άξονα, να μπορέσει η Κρήτη να αποτελέσει από μόνη της υπεραξία για την Ελλάδα, για τους Έλληνες και πρωτίστως για τον τοπικό πληθυσμό. Νωρίτερα ο Γιάννης Κάλκος βρέθηκε στην λαϊκή αγορά της Αλικαρνασσού που συνομίλησε με πολίτες για τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και τους τρόπους ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα χωρίς επιπλέον κόστη, αυτό είναι ένα όφελος πολλαπλασιαστικό για την κοινωνία και για την τσέπη μας. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλουν να το καταλάβουν, όπως επίσης ένας καταχρηστικός ΦΠΑ στο 24% δεν μπορεί να συνεχιστεί, να τον πληρώνουμε. Ένας ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ύψη, βλέπετε η τιμή της αμόλυβδης ή του πετρελαίου κίνησης που έχει βρεθεί.